χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Όλια Βασιλάκη Καρόζη, ιατρός, βιοπαθολόγος, μικροβιολόγος, επιμελήτρια στο ΑΧΕΠΑ και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πώς είστε? Τι κάνετε? Καλή χρονιά καταρχήν να ευχηθούμε. Καλή χρονιά. Σε εσάς, στην οικογένειά σας, στους ακροατές σας, με υγεία, τύχη και με την ελπίδα να βγούμε πια από τη δίνη αυτή της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που μας απασχολεί εδώ και 2 χρόνια. Αυτό ακριβώς. Βέβαια, σήμερα θα ανατρέψουμε την ατζέντα της επικαιρότητας. Δεν θα αναφερθούμε στην πανδημία, αλλά στις παράπλευρες απώλειές της και πιο συγκεκριμένα στην οξία μείωση των αποθεμάτων αίματος. Προφανώς η πανδημία είχε μια πολύ σοβαρή συνέπεια να περιορίσει δραστικά την θελοντική αιμοδοσία. Με συνέπεια να μένουν ακάλυπτοι, αν μου επιτρέπετε τον όρο, όσοι χρειάζονται αίμα. Η ερώτηση είναι η εξής. Είναι δικαιολογημένος ο φόβος των πολιτών, των εθελοντών να επισκέπτονται, να πλησιάζουν τα νοσοκομεία? Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι δικαιολογημένος ο φόβος. Είναι λογικό να φοβούνται, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για να λύσουμε τους φόβους τους. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι τα Χριστούγεννα πηγαίναμε πολύ καλά. Εξελίσσονταν εξαιρετικά τα πράγματα, χωρίς να υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά με το άκουσμα του νέου κύματος και των νέων μέτρων, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί. Αν δεν ευαισθητοποιηθούμε όλοι, και κυρίως εσείς που πάντα μας βοηθάτε με τη φωνή σας, που κοινωνείτε το πρόβλημα, οι αιμοληψίες έχουν μειωθεί κατά 25-30%. Αυτές οι ελλείψεις, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζουν και πολυμεταγγιζόμενα άτομα, όπως είναι τα άτομα με μεσογειακή αναιμία ή ογκολογική ασθενής, αλλά και τα επείγοντα περιστατικά, όπως είναι τα χειρουργία και το κετή. Αυτή τη μείωση δηλαδή την εντοπίζουμε μετά τις γιορτές? Ναι, ναι, μετά τις γιορτές, και μάλιστα ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας βγήκε δημόσια και έκανε μεγάλη έκκληση προς ευαισθητοποίηση με ένα μήνυμα: παρακαλώ τρέξτε όλοι οι σύλλογοι, όλα τα σωματεία, να ευαισθητοποιηθούν τα νοσοκομεία, ότι οφείλουμε όλοι, να οι συνάνθρωποι, να ξαναευαισθητοποιηθούμε, γιατί οι αριθμοί, ειδικά μέσα στις γιορτές, ήταν τραγικοί. Βέβαια, πάντα στις γιορτές μειώνεται η αιμοδοσία, αλλά τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Βέβαια, ζούμε και στο πικ της πανδημίας, με χιλιάδες κρούσματα, και αν υποθέσουμε ότι αρκετός κόσμος είναι σε καραντίνα, είτε είναι ο ίδιος θετικός, είτε είναι θετική επαφή, είναι λογικό ότι ο κόσμος έχει μαζευτεί. Άρα, αυτό το παρατηρήσαμε και στα προηγούμενα κύματα. Κάθε φορά που ανακοινώνονται μέτρα, αυτό συμπιέζει στην ουσία το εθελοντικό κίνημα. Βεβαίως, βεβαίως το συμπιέζει, και φαντάζομαι σε όλα τα επίπεδα εθελοντισμού, όχι μόνο στην εθελοντική αιμοδοσία. Είχαμε πολλά προβλήματα στο lockdown, προφανώς, που εκεί ήταν πολύ περιορισμένες οι μετακινήσεις. Όταν υπάρχει το μήνυμα «μη μετακινήσετε, μειώστε τις μετακινήσεις, κάντε μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις», ο κόσμος μένει στο σπίτι και κάνει όντως. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι αυτή είναι μια απαραίτητη μετακίνηση. Και ότι ακόμα και αν είναι όλα στα κόκκινα, εμείς θέλουμε, όταν ανακοινώνονται ότι οι δήμοι είναι στα κόκκινα, ταυτόχρονα να ανακοινώνεται ότι χρειαζόμαστε αίμα. Να γίνεται και αυτή η έκκληση παράλληλα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ναι, σωστά. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι ο εθελοντής είναι απόλυτα προστατευμένος, είτε η αιμοδοσία γίνεται στο χώρο ενός νοσοκομείου, είτε εκτός? Φυσικά είναι προστατευμένος ο ασθενής. Οι αιμοδοσίες τις οποίες γίνονται, είτε είναι στα δημόσια νοσοκομεία, είτε είναι σε εξορμήσεις, είναι επανδρομένα από έμπειρο προσωπικό, έμπειρο στην πανδημία. Έτσι κι αλλιώς κρατάει 10 με 15 λεπτά η διαδικασία της αιμοδοσίας. Με τη μάσκα, με τα προστατευτικά μέτρα που υπάρχουν παντού, με τις αποστάσεις, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο πολίτης.
Αυτή τη στιγμή, αν χρειαστώ αίμα, θα βρω ή η όλη λογική της, η φιλοσοφία της εθελοντικής αιμοδοσίας δεν βασίζεται στις ανάγκες του τώρα, αλλά σε μια λογική αποθέματος. Κυρία Ιατρίδου, στην Ελλάδα χρειάζονται περίπου 600.000 φιάλες αίματος το χρόνο, σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι φιάλες καλύπτονται από τακτικούς εθελοντές αιμοδότες σε ένα ποσοστό περίπου 40%. Είναι χαμηλό το ποσοστό. Το λοιπό ποσοστό καλύπτεται από τους δότες αντικατάστασης, αν έχετε υπόψη. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η κατηγορία αίματος του έκτακτου, η οποία είναι, έχει συμβεί σε πολλούς, ένα τηλέφωνο, χρειάζεται αίμα ο φίλος μου, ο πατέρας μου, ο συγγενής μου, και τότε όλοι επιστρατεύονται για να δώσουν αίμα. Και πολλοί, ξέρετε, έχουν γίνει εθελοντές μετά από ένα τέτοιο συμβάν, βλέποντας πραγματικά πόσο μπορεί ένα χειρουργείο να αναβληθεί λόγω ότι δεν υπάρχει αίμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε αυτό που λέτε πάνω, πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία επίτευξη ενός χρονοπρογραμματισμού. Να μην ακυρώνονται χειρουργία και πάντα κάποιος, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στην Ελλάδα, που έχουμε και ένα τεράστιο ποσοστό σε τροχαία ατυχήματα, ειδικά το καλοκαίρι, με τουρισμό. Οπότε, είναι πολλές κατηγορίες ανθρώπων που χρειάζονται αίμα. Θα βρείτε αίμα, αν ξαναγυρίσω στην αρχική σας ερώτηση, προφανώς θα βρείτε αίμα, κανείς δεν μένει χωρίς αίμα, αλλά θα γίνει με δυσκολία. Επίσης όπως... Ναι. Να πούμε ότι το αίμα συντηρείται μέχρι 40 μέρες. Ναι. Θα δοθεί κάπου το αίμα, δηλαδή, γιατί πολλοί αναρωτιούνται, έδωσα αίμα για ένα συγγενή μου, τελικά χρειάστηκε μόνο 10 φιάλες, υπήρχαν 20. Τι απέγιναν οι υπόλοιπες? Προφανώς πήγαν σε συμπολίτες μας που τις χρειάστηκαν. Δεν πετιούνται οι φιάλες, αλίμονο. Και φυσικά πέρα από τις έκτακτες ανάγκες υπάρχουν και οι μόνιμες ανάγκες, όπως είναι οι ασθενείς με την ψωγιακή αναιμία. Βεβαίως. Βεβαίως, με τη μόνιμη αγωνία των ασθενών των συγκεκριμένων, αν υπάρχει αίμα για τις μεταγγίσεις τους. Συγκεκριμένα, έχουμε 350 καταγεγραμμένους θαλασσεμικούς. Οι 100 κάνουν μεταγγίσεις στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, οι 200 στο Ιπποκράτου και οι 50 στον Άγιο Παύλο. Αυτοί οι ασθενείς, ανά 15 μέρες, χρειάζονται 2 φιάλες αίματος. Και προσφάτως ο πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσιμίας, ο κύριος Δήμος, επίσης απίφθινε έκκληση στους πολίτες, διότι τόνισε ότι λόγω της πανδημίας υπάρχουν δυσλειτουργίες, ειδικά στις δύσκολες, να το πω, ομάδες, όπως είναι η μηδέν ρέζους αρνητική, που είναι μια σπάνια ομάδα. Οπότε έχουμε φτάσει σε σημείο κάποιοι ασθενείς, αντί για 2 μονάδες, να παίρνουν 1. Οπότε υπομεταγγίζονται. Με συνέπεια να έχουν χαμηλή αιμοσφαιρίνη. Λίγοι μεν, αλλά έχει συμβεί και αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό για να επιβιώσουν. Δεν είναι το έκτακτο, είναι το μόνιμο. Και αυτό μόνο εμείς μπορούμε να τους το προσφέρουμε. Γιατί όπως έχουμε πει, το αίμα δεν είναι εμπορεύσιμο. Παρόλο που φτάσαμε στο 2021, δεν καταφέραμε να παράξουμε αίμα. Μόνο ο ένας τον άλλον μπορεί να το δώσει. Οπότε πρέπει τα νοσοκομεία να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, πρέπει πάλι να γίνουν καμπάνιες για να εξασφαλίσουμε σε αυτούς τους ασθενείς, που είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα για αυτούς, η ανάγκη του αίματος, να πολεμήσουμε αυτό το κομμάτι της πανδημίας και να τους βοηθήσουμε. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι φυσική και αβίαστη απόρρια διαμόρφωσης αιμοδοσιακής συνείδησης. Πιστεύετε ότι αυτό λείπει από τους Έλληνες? Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι ένας βασικός πυλώνας της δημόσιας υγείας. Και οφείλουμε να... Είναι ένα δώρο, μια προσφορά αλτρουισμού, αγάπης για τον συνάνθρωπο, και πραγματικά πρέπει να ευχαριστήσουμε τους πολίτες που... να τους ευγνωμονούμε που η κοινωνία προσφέρει άδολα το αίμα. Σίγουρα ο Έλληνας είναι ένας φιλότιμος λαός. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Και όταν καλεσθεί, είναι εκεί, είναι παρόν. Το έχουμε δει αυτό. Θεωρώ το πρόβλημα, και αυτό φαίνεται από παγκόσμιες δημοσκοπήσεις,
στο γιατί δεν δίνουμε αίμα, είναι απλά γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Οπότε θεωρώ ότι αν γίνουν σοβαρές καμπάνιες και εκστρατείες ενημέρωσης, οι οποίες θα ξεκινάνε από τα σχολεία, γιατί εκεί είναι η πηγή, η ρίζα και η κουλτούρα, είναι στα σχολεία, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αν λοιπόν φυτευτεί, να το πω έτσι, στο μυαλό ενός παιδιού, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ως ενήλικας να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Οπότε θεωρώ ότι οι Έλληνες θα συμμορφωθούν στη λογική της αιμοδοσίας. Απλώς πρέπει να υπάρξουν τα κατάλληλα θετικά πρότυπα και κατάλληλες καμπάνιες ενημέρωσης. Ναι, γιατί στα σχολικά βιβλία βλέπουμε ότι υπάρχει ενημέρωση για το αίμα, τις ιδιότητές του. Δεν υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση ως προς τη συγκίνηση που νιώθει κάποιος όταν νιώθει ότι προσφέρει. Να το κάνουμε αυτό τρόπο ζωής και τρόπο σκέψης. Ακριβώς, γιατί όπως σας είπα, χρειαζόμαστε τους σταθερούς αιμοδότες. Εάν βασιστούμε στο έκτακτο, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει επάρκεια στη χώρα. Ένα 10% αν έδινε μία φορά το χρόνο αίμα, ένα 10% δεν θα είχαμε πρόβλημα στην επάρκεια. Κι όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να απαντήσουμε πολύ σύντομα σε κάποιες πρακτικές ερωτήσεις. Φυσικά. Χρειάζεται να είμαι εμβολιασμένος για να δώσω αίμα? Όχι βέβαια. Όχι. Εννοείται για το εμβόλιο της COVID. Όχι. Δεν χρειάζεται. Όχι. Ωραία. Πότε δεν επιτρέπεται να αιμοδοτήσω? Καταρχήν, η ηλικιακή ομάδα η οποία δίνει αίμα είναι από 18 μέχρι 65. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό που ρωτάτε. Θα πάρθει ιστορικό από έμπειρους γιατρούς και νοσηλευτές. Θα πάρθει το συγκεκριμένο ιστορικό, γιατί ακόμα και ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει αίμα, μπορεί τη συγκεκριμένη στιγμή να μην μπορεί. Γιατί προέρχεται από μία ίωση, γιατί έχει, ξέρω εγώ, ένα επεισόδιο υπέρτασης στη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή μπορεί να αποκλειστεί εκείνη τη στιγμή. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει μια σαφής απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε. Ναι. Μπορεί αυτό το μήνα να αποκλειστεί. Ναι. Πόσο συχνά μπορώ να δίνω αίμα? Ένας άντρας μπορεί να δίνει έως και 4 φορές το χρόνο αίμα, μία γυναίκα ως 3, γιατί οι γυναίκες έχουμε την έμεινο ρίση, έχουμε τις απώλειες τις φυσικές, οπότε δεν μπορούμε. Πρέπει να αναπληρώσει ο οργανισμός το χαμένο αίμα. Πόση ώρα διαρκεί η διαδικασία? Συνολικά, να πούμε 40 λεπτά μαζί με το ιστορικό, διαρκεί τόσο, αλλά η διαδικασία της λήψης ένα δεκάλεπτο, δεν διαρκεί περισσότερο. Και πάντα παρουσία έμπειρων νοσηλευτών για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ο πολίτης. Πόσο αίμα θα μου πάρετε και αν πονάει η διαδικασία? Πονάει όσο πονάει και μία αιμοληψία που θα δώσουμε για έναν ετήσιο έλεγχο προληπτικό για μικροβιολογικές εξετάσεις. Οι βελόνες είναι λεπτές, δεν πονάνε. Επίσης είναι κάτι που φοβίζει τον πολίτη αυτό, μια και το αναφέρεται. Φοβούνται τις βελόνες. Αλλά όπως δίνεις αίμα για αιμοληψία είναι ακριβώς το ίδιο. Συνήθως ο όγκος αίματος είναι μία φιάλη παίρνουμε, δεν παίρνουμε περισσότερο. Σε πόσο χρόνο ο οργανισμός μου θα αναπληρώσει το αίμα που έδωσα? Ναι, είναι ο χρόνος που σας είπα προηγουμένως, ότι προβλέπεται στο τετράμινο περίπου για τον άντρα, για τη γυναίκα, συγγνώμη, πιο λίγο, στο τρίμηνο για τον άντρα. Εάν είμαι αιμοδότης και χρειαστώ αίμα, θα βρω άμεσα? Βεβαίως. Γι' αυτό και παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνουν τράπεζες αίματος. Είναι πολύ σημαντικό ένας σύλλογος, ένα σχολείο. Δεν ξέρω σε εσάς πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, μια και το αναφέρουμε, ραδιοφωνική παραγωγή, μια ομάδα. Αν έχει τη δική της τράπεζα αίματος, εξασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή ό,τι χρειαστεί θα είναι διαθέσιμο αίμα για αυτόν. Τέλεια. Ωραία. Πριν 2 μέρες υπεγράφει η υπουργική απόφαση για το νέο έντυπο αιμοδοσίας. Στην ουσία, το νέο έντυπο αντικαθιστά το παλιό, που απέκλειε όσους είχαν ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε επιτέλους που έγινε κάτι τέτοιο? Επιτέλους.
Mm-hmm. Πραγματικά επικροτώ την κίνηση. Υπήρχε ένας σεξουαλικός προσανατολισμός στο ερωτηματολόγιο, mm-hmm. όπου ο πολίτης όφιλε να συμπληρώσει αν μετά το 1977 είχε σεξουαλικές επαφές ομοφιλοφιλικές. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την αλλαγή. Χαίρομαι για την αιμοδοσία ελευθερίας. Και μπράβο και στον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, που το προχώρησε. Επιτέλους, ναι, είμαι πάρα πολύ υπέρ το ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός κανένας σε αυτό το κομμάτι. Δεν μας αφορά αυτό το κομμάτι. Μας αφορά ο πολίτης να είναι υγιής για να δώσει αίμα και τίποτα περισσότερο. Mm-hmm, τέλεια. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι, να πούμε κάτι που δεν είπαμε? Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Το μόνο που πρέπει πάλι να τονίσουμε είναι τη σημαντικότητα της προσφοράς και νομίζω ότι βλέποντας, επειδή ασχολούμαι αρκετό καιρό με το κομμάτι της αιμοδοσίας και είμαι πολύ κοντά στο κέντρο αίματος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ότι μια φορά θα χρειαστεί να έρθει κάποιος να δώσει αίμα τελικά. Αυτά τα συμπεράσματα έχω βγάλει, ότι το δύσκολο είναι να το καταφέρουμε κάποιον να έρθει την πρώτη φορά. Αν έρθει την πρώτη φορά και καταλάβει πόσο σημαντικό είναι και πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο τον εθελοντή, γιατί και ο ίδιος ο εθελοντής έχει ωφέλη. Θα κάνει ένα mini check-up και κυρίως θα αισθανθεί ότι προσέφερε κάτι για τον συμπολίτη του. Οπότε ας καλέσουμε τον κόσμο να το σκεφτεί, να κάνει μια προσπάθεια, να περάσει μια βόλτα, να δώσει μια φιάλη, να κάνει ένα δώρο και στον εαυτό του και στον συνάνθρωπό του. Ακριβώς. Άρα τονίζουμε ότι είναι ασφαλές να δίνουμε αίμα ακόμα και τα χρόνια της πανδημίας. Mm-hmm. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, παραμένουν πολύ μεγάλες. Δίνουμε αίμα, σώζουμε ζωές. Σώζουμε ζωές, βεβαίως. Και συνήθως σώζουμε τρεις ζωές όταν δίνουμε αίμα, γιατί μοιράζεται το αίμα σε διάφορα προϊόντα, τα οποία δίνονται αναπερίπτωση. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι σώζουμε τρεις ζωές. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Βασιλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που πάντα είστε κοντά μας και φροντίζετε να καλείτε τον κόσμο και είστε ένα θετικό πρότυπο. Ελπίζουμε απλά το μήνυμά μας να έχει αποδέκτες. Αυτό ας ελπίσουμε. Θα έχει.